Πάμε τώρα στην Σάμι της Κεφαλονιάς. Δείξαμε νωρίς βίντεο από χθες που είχε βροχή και καταιγίδα και πλημμύρες στο Αργοστόλι. Σήμερα νομίζω ξημέρωσε άλλη μέρα. Θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Μπάμπη Ζαχαράτου, είναι ιδιοκτήτης τουριστικών σκαφών. Και θα κάνουμε ταξίδι. Ο κύριος Ζαχαράτος πηγαίνει και η Ιθάκη απέναντι και στις υπέροχες παραλίες. Αφετηρία είναι το λιμάνι της Σάμης και από εκεί πηγαίνει. Προσέξτε, Πέρα Πηγάδι, Φιλιατρό, Γιδάκι στην Ιθάκη, αλλά και στη Σάμη που είναι η μεγαλύτερη Κωμόπολη. Ξεκινά από εκεί πέρα και έρχεται και σε άλλες περιοχές. Τι κάνετε, κύριε Ζαχαράτε, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα και να είμαστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα. Να σας πω, άλλη μέρα ξημέρωσε μετά τις χθεσινές πλημμύρες. Ναι, ναι, βέβαια στη δικιά μας την περιοχή δεν ήταν τόσο σοβαρά τα πράγματα όσο στη νότια Κεφαλονιά. Έπιασε με το φαινόμενο από την άλλη πλευρά. Μάλιστα. Εδώ είχαμε μόνο βροχές, ενώ στην υπόλοιπη Κεφαλονιά είχαμε και χαλάζι, χοντρό και πιστεύω ότι έκανε και ζημιές στους αγρότες αυτό το πράγμα. Όχι, αυτά είναι τώρα τα προβλήματα. Τώρα βλέπω λίγο αεράκι με τη σημαία. Τώρα έχουμε εκεί, λίγο αεράκι σήμερα, αλλά πιστεύουμε ότι μέχρι το μεσημεράκι θα έχουν στρώσει όλα τα πράγματα. Πάντα μπήκαμε κανονικά στο καλοκαίρι, πιστεύω. Μπράβο σας. Πίσω βλέπουμε τη Σάμη. Είμαστε, από πίσω είναι η Σάμη και αριστερά μας είναι ο Καραβόμηλος. Όχι, κύριε Ζαχαράτε, τώρα τι μας κάνετε. Ξεσηκώνετε, κύριε Ζαχαράτε. Βλέπουμε ήδη πλοία στην Πάτρα ή στην Κυλλήνη και απέναντι, Σάμι. Έχει από τη Λευκάδα, από τον Αστακό, από την Κέρκυρα, από την Πάτρα. Έχει καθημερινές αφήξεις εδώ στη Σάμι και μπορεί να έρθουν οι επισκέπτες ό,τι ώρα αποφασίσουν και όποια μέρα θέλουν. Υπάρχει συνέχεια συγκοινωνία. Και να σας πω τώρα κάτι. Άντε τώρα κι εμείς ήρθαμε εκεί πέρα και μπήκαμε. Επιβιβαστήκαμε εμείς και όλοι παρέα εδώ και εντός στούντιο και εκτός. Ναι. 100 ευρώ, πόσο από λιγότερα. Όχι, κάτσε, περίμενε. 21-1, να δούμε που θα μας πάει ο κύριος. Τώρα εδώ είμαστε σε κρουαζιέρα, σε βόλτα. Τραξιών, λοιπόν, ναι, πάμε πρώτα από εδώ. Πού θα μας πάτε? Κοιτάξτε, υπάρχουν εδώ διάφοροι προορισμοί με διάφορα σκάφη που κάνουν. Εμείς κάνουμε την Ιθάκη. Από εδώ μπορεί να ξεκινήσει και σκάφος και για το Φυσκάρδο και για την υπόλοιπη Κεφαλονιά, την νότια μεριά της Κεφαλονιάς, αλλά η Ιθάκη είναι πολύ κοντά μας. Τι περιλαμβάνει, δηλαδή μπήκαμε τώρα το πρωί, 9 η ώρα, τι περιλαμβάνει η βόλτα μας αυτή? Ξεκινάμε, πηγαίνουμε σε πρώτη παραλία στο Πέρα Πηγάδι, σε ένα νησάκι που είναι φανταστικά νερά και κάνουμε το πρώτο μας μπάνιο, συνεχίζουμε στο Φιλιατρό, συνεχίζουμε στο βαθύ της Ιθάκης, μετά συνεχίζουμε στο νησάκι που είναι μέσα στο βαθύ, μετά πηγαίνουμε στο Λαζαρέτο, μετά πηγαίνουμε στο Γιδάκι την παραλία και περνάμε τη μέρα μας μέχρι τις 4 ώρα το απόγευμα, 4.30 επιστρέφουμε. Στο σκάφος προσφέρουμε στον κόσμο μας και ριγανάδα και χυμούς και φρούτα, τα πάντα. Άρα κύριε Ζαχαράτε, στάση και βουτιά, στάση και βουτιά, στάση και βουτιά όλη μέρα. Φανταστικά νερά εδώ. Το βασικό είναι ότι βλέπουμε το μέρος της Ιθάκης, το οποίο δεν μπορεί να το επισκεφτεί κανένας χωρίς σκάφο. Έχετε δίκιο. Αυτό είναι το πιο βασικό. Έχετε και δίκιο. Όλα τα σκάφη εδώ στην περιοχή κάτι παρόμοιο κάνουν με αυτό που κάνουμε κι εμείς. Και τώρα τι περιμένετε για φέτος? Είμαστε μέσα Μαΐου. Άνοιξε ο τουρισμός προχθές. Ποιες είναι οι προσδοκίες σας? Κοιτάξτε να δείτε, η προσδοκία μας είναι να πάμε όσο καλύτερα μπορούμε, αλλά δυστυχώς ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει οι πτήσεις στην περιοχή μας, στην Κεφαλονιά. Πότε? Και αυτό μας δυσκολεύει. Λίγο και η Κεφαλονιά έχει και το πιο πολύ κομμάτι της από τουρισμό είναι από Εγγλέζους. Οι οποίοι άρα είναι αυτή πρόβλημα. Είναι, ναι, είναι ένα, υπάρχει προβληματάκι. Άρα η πρώτη εκδρομή για φέτος έχει οριστεί, ακόμη είναι ανοιχτή. Δυστυχώς ακόμα. Πιστεύουμε ότι θα ξεκινήσουμε αρχές Ιουνίου. Μακάρι. Για ρώτα κουστί, για τις τιμές που ήθελες για διαμονή. Και Ολλανδοί και Γερμανοί και πάρα πολλοί. Και αφού θα αρχίσουν από τις αρχές ή τα μέσα Ιουνίου, ένας Έλληνας πόσο θα βρίσκει εκεί πέρα για να μείνει μια οικογένεια? Ένα διαμέρισμα. Κοιτάξτε, για να μην είναι μια οικογένεια. Πόσο θέλει? Βεβαίως. Κοιτάξτε, μια οικογένεια την ημέρα μπορεί να κοιμανθεί, οι τιμές κυμαίνονται και από 40, 50, 60 ευρώ. Έχουν κρατηθεί οι τιμές χαμηλές στην περιοχή. Και είναι αρκετά χαμηλές. Εδώ και δύο χρόνια, ας πούμε, δεν έχει ανέβει τίποτα. Έχουν κρατηθεί για το λόγο ότι δεν υπάρχει πολλοί κόσμος και για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε όσο περισσότερους μπορούμε. Μένοντα και τους ξένους που από ό,τι φαίνεται θα έρθουν αρχές μέσα Ιουνίου. Οι Έλληνες έχουν και άλλη μια επιλογή, πολύ ωραία μάλιστα επιλογή. Βεβαίως. Να πούμε, κύριε Ζαχαράτε, δείχνουμε τώρα πλάνα, τώρα δείχνουμε Μύρτο. Θεωρώ ότι είναι από τις ωραιότερες παραλίες, για να μην πω η ωραιότερη παραλία μακράν. Δείξαμε Μελισσάνη, αυτό το σπήλαιο που έχει από πάνω άνοιγμα και βλέπει τον ουρανό. Και συγκλονιστικά νερά. Κοιτάξτε, η Σάμη βρίσκεται σε ένα σημείο το οποίο τα περισσότερα αξιοθέατα της Κεφαλονιάς είναι σε πάρα πολύ κοντινή απόσταση. Είναι ο Μύρτος, η Αντίσαμο,
η Μελισσάνη, η Δρογκαράτη, αρχαιολογικοί προορισμοί, πεζοπορικές διαδρομές που έχουν φτιαχτεί εδώ. Δηλαδή έχει τα πάντα η Σάμι. Για κάποιον που θέλει. Έχει από ξενοδοχεία πέντε. Κοντά στα πάντα ή σχεδόν στα πάντα. Γιατί είναι αδύνατο να τα γυρίσει όλα σε αυτό το τεράστιο νησί. Τόσα χιλιόμετρα μέσα στου δρόμου. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, να μπορέσουμε όλοι. Μια μέρα δεν γυρίζεται. Έτσι, εννοείται. Η Σάμι τυχαίνει να είναι κοντά στου ωραιότερου προορισμού. Αλλά η Σάμι βοηθάει. Η τυχαίνει να είναι κοντά στου ωραιότερου προορισμού. Εύχομαι να σα πάνε όλα κατευχήν, να έρθουν τουρίστε. Υγιεί τουρίστε, να μην έχουμε παρατράγουδα. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε κρατήσει τα πρωτόκολλα υγιεινής και όλοι εδώ. Ο περισσότερος κόσμος στην περιοχή μας έχει εμβολιαστεί, που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και ευχαριστούμε πολύ. Πάτε σε μαγαζιά. Ευχαριστώ μας ξεσηκώσατε, κύριε Ζαχαράτε, και αργεί ακόμα η άδεια. Καλημέρα. Να σας φιλοξενήσουμε. Καλημέρα. Καλημέρα.